μιλήθηκε στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Στους 97,8. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου από 15.990 ευρώ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μιχλούτσικος, Η Αγάπη Είναι Ζάλη, 1986. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μη χάσετε το τρίτο CD και Who is Who, ο απόλυτος οδηγός για τις διακοπές σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel, wir leben Autos. Χωρίς την ελιά θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσό ξανθό χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την Kaiser Blonde, η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Εκτάκτως το Σάββατο, μη χάσετε τη Real News. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφέτζη. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κανείς σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση.
πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Men's Sex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Men's Sex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Men's Sex φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε την Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Ο πατέρας μου τροκομούσε από παλιά και τροκομούσε το μητά του. Από εκεί πήραμε κι εμείς μια εικόνα της τροκόμησης. Η γραβιέρα Κρήτης που παράγουμε είναι ένα παραδοσιακό προϊόν. Το ξεχωριστό που έχουμε είναι η ποιότητα του γαλάτου. Τα πρόβατα είναι ελευθέρα μοσχή, βόσκουν έξω. Με τα ΑΒ Βασιλόπουλο συνεργαζόμαστε περίπου στα 17 χρόνια. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας. Βέβαια, είναι δύσκολες οι εποχές για όλο τον κόσμο. Πιστεύω πάρα πολύ στα ΑΒ που συνεργαζόμαστε, γιατί επενδύει στον τόπο μας και στηρίζει εμάς τους παραγωγούς. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Με τη Σεβρολέ έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Σεβρολέ. Έλα, Θανάση! Έλα, Βαγγελάκη! Τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντά. Ολίφκε τσοτσονάτε. Σλαταγό. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Βιρουμπιτζάν. Πού πα? Εγώ με Δημητράη. Εσύ, Κάλοβα. Και απαύριο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοετερικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα σταθερά και ενδοετερικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το ενικός.gr. Είμαστε στην εκπομπή στον ενικό με προσκεκλημένο απόψε 2-24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Πρόεδρε, εδώ μιλάμε στον ενικό. Το έχει ζήσει άλλωστε την συζήτηση αυτή με τους πολίτες την προηγούμενη φορά. Μόνο ένα ερώτημα θα κάνω εγώ για να ξεκινήσουν να ρωτήσουν. Καταρχάς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, για την πρόεδρε. Δυνατότητα να μιλήσουμε. Και σε ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά ανταποκρίνεσαι. Θυμίζω ότι από σένα ξεκίνησε ο κύκλος των εκπομπών αυτών, από την δική σου απόφαση να απαντήσεις απευθείας στους πολίτες. Μία ερώτηση μόνο από μένα και μετά ο λόγος στους συμπολίτες μας. Η ερώτηση αφορά την επόμενη μέρα. Αν και κατά πόσον είσαι αισιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση, ότι θα υπάρξει συνεννόηση, ότι θα υπάρξει κυβερνητικό σχήμα και δεν θα οδηγηθούμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Νίκο, η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από τους Έλληνες πολίτες, από το πώς θα ψηφίσουν την Κυριακή. Τώρα είμαστε ακόμη πριν από τις εκλογές. Άρα ο καθένας έχει την δυνατότητα να σκεφτεί και να υπολογίσει σωστά τα πράγματα. Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση. Πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δεν αντέχει άλλη περίοδο ακυβερνησίας και ασάφειας. Έχει πληγεί η οικονομία και όταν λέμε οικονομία εννοούμε πάντα τους περισσότερο αδύναμους. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που να ασχολείται με το βασικό πρόβλημα που είναι ανάπτυξη, επενδύσεις, απασχόληση. Να βρεθούν δουλειές, να μειωθεί η ανεργία, να κινηθεί η αγορά, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις, να υπάρξει τζίρος, να υπάρξει ανάπτυξη. Εάν επικρατεί στο σενάριο του τεχνητού διπολισμού
που το καλλιεργεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε καμία βιώσιμη λύση. Κυβέρνηση δεν σημαίνει να υπάρχουν 151 βουλευτές ή 160 βουλευτές που μπορούν να ψηφίσουν υπέρ μιας κυβέρνησης στην διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης. Κυβέρνηση σημαίνει νομιμοποίηση, αποδοχή, κοινωνική συνένεση, ικανότητα εκπροσώπησης της χώρας, ικανότητα δέσμευσης της χώρας μακροχρονίως, ικανότητα κυρίως λήψης αποφάσεων. Αυτό δεν υπάρχει παρά μόνο εάν συνεργαστούν όλες οι δυνάμεις που δηλώνουν φιλοευρωπαϊκές και πρέπει να αποδείξουν ότι είναι. Γι' αυτό έστειλα μία επιστολή προχθές στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τη Χρυσή Αυγή. Εξαίρεσα τη Χρυσή Αυγή, γιατί δεν θεωρώ ότι εκπληρεί τις προϋποθέσεις της κοινοβουλευτικής και δημοκρατικής τάξης, και εξήρασα και το ΚΚΕ για να μην το φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή με θάρρος εδώ και χρόνια τάσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά της ευρωπαϊκής προοπτικής. Άρα είναι εκτός. Οι άλλοι όμως πρέπει να δείξουν ότι αυτά που λένε τα εννοούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ιδίως πρέπει να ξεκαθαρίσει αν είναι πράγματι μια φιλοευρωπαϊκή δύναμη και θέτει ως όριο τη συμμετοχή της χώρας στο ευρώ, ή αν, όπως είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, το ευρώ δεν είναι φετίχ, μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταθεροποιηθεί, να οριστικοποιηθεί. Είναι διχασμένος ενδεχομένως εσωτερικά βαθιά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορεί να δώσει μια οριστική απάντηση. Τώρα, τα σενάρια, για να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Εάν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, το λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημάρ του κυρίου Κουβέλη μπορεί να φτάνουν οι αριθμοί για να γίνει μια κυβέρνηση. Να γίνει μια κυβέρνηση. Να έχει απέναντί της το ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση, στην ασφάλεια της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ, τον κύριο Καμένο, διάφορες κοινωνικές και συνδικαλιστικές ομάδες, να μην μπορούμε να συνοηθούμε, να συστρατευτούμε, η κυβέρνηση να αγωνιστεί, να βελτιώσει τα πράγματα. Τα πράγματα αυτά βελτιωμένα θα φαίνονται ως μια μικρή κουτσουλιά μπροστά στον αντιμνημονιακό παράδεισο που έχει υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση αυτή, δεν θα έχει δώσει αυτό που έχει υποσχεθεί, τον απαγορευμένο καρπό, ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένει στη γωνία, η κυβέρνηση αυτή να προσκρούσει σε μια αποτυχία, να πέσει, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Επομένως λέτε ότι ένα τέτοιο σχήμα θα είναι βραχίδιο. Όχι μόνο βραχίδιο, θα είναι υπονομευμένο εκγενετής. Και να σας πω και κάτι. Καλά, εμείς το κάνουμε. Οι εταίροι μας, γιατί να συμφωνήσουν σε οτιδήποτε, εάν αυτό δεν συνιστά μια οριστική και μακροπρόθεσμη δέσμευση της χώρας. Μας ζητούσαν υπογραφές της αντιπολίτευσης και πριν, για τη συμφωνία του Φεβρουαρίου. Θέλανε υπογραφές του κυρίου Καρατζαφέρη, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Παπαρίγα. Τους λέγαμε ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, έτσι, από πέρσι το Νοέμβριο. Μην το ζητάτε αυτό, δεν μπορούμε να το φέρουμε. Θα θυσιαστεί η χώρα. Δεν θα γίνει μείωση του χρέους, δεν θα γίνει μείωση των τόκων, η μείωση των επιτοκίων. Δεν θα πάρουμε το δάνειο για να στηρίξουμε τις καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιδρώτα στις τράπεζες, αποταμιεύσεις. Και έτσι τους πείσαμε ότι δεν πρέπει να ζητήσουν υπογραφές. Τώρα βλέπουν ότι δεν ζήτησαν υπογραφές, αλλά υπάρχει το θέμα της μονομερούς καταγγελίας. Άρα δεν είναι εύκολη συνεννόηση και είναι και δίκαιο αυτό. Η χώρα πρέπει να στρατεύεται εθνικά. Άρα το σενάριο δεν ισχύει. Πάμε στο άλλο σενάριο. Ένα λεπτό. Τι θα πει το σενάριο δεν ισχύει? Δηλαδή εσείς δεν παίζετε με αυτό το σενάριο? Θα σας πω. Το σενάριο αυτό, λέω, δεν ισχύει, υπό την έννοια ότι δεν δίνει μία λύση όπως την περιγράφουμε προεκλογικά. Πάμε στο άλλο σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος. Με ποιο θα κάνει η κυβέρνηση? Τι λέει? Λέει ότι θα κάνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα και με τη Δημάρ. Ωραία. Βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα απορρίπτει. Και η Δημάρ θέτει ως όρο να εγκαταλείψει ο ΣΥΡΙΖΑ το περί καταγγελίας του μνημονίου. Τα λέτε λοιπόν πάρα πολύ ωραία. Δεν προκύπτει ούτε αριθμητικά το σενάριο αυτό. Ούτε αριθμητικά, για να το σχολιάσουμε πολιτικά. Άρα, αδιέξοδο. Εκτός και αν πούμε ότι εμείς δίνουμε ψήφο ανοχής. Μα με συγχωρείτε. Εκεί αλλάζει. Να δώσουμε ψήφο ανοχής για να λέει ο κύριος Τσίπρας, ήθελα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, αλλά τι να κάνω. Εξαρτώμαι από την ψήφο που δίνει το ΠΑΣΟΚ, εξαρτώμαι από την ψήφο που δίνει η Δημάρ του κυρίου Κουβέλη και δεν μπορώ να κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα, το τέλειο. Άρα πρέπει να πάμε σε ένα συμβασμό που εμείς είμαστε οι κακοί και αυτός είναι ο καλός. Αυτά είναι όλα εξ αρχής ψευδεπίγραφα, μη βιώσιμα, αστεία για το μέγεθος της κρίσης. Το σηκώσαμε το βάρος της κρίσης εμείς κακώς. Αυτά έπαν τα έχουμε ξεκαθαρίσει από τις αρχές του 2010.
να έχουμε καλέσει όλους να μπουν μέσα, να έχουμε πει στο λαό την πλήρη αλήθεια, να έχει ψηφίσει ξανά σε εκλογές επί τη βάση της πλήρους περιγραφής της πραγματικότητας. Και έστω να έχετε κάνει ένα δημοψήφισμα πριν από το πρώτο μνημόνιο. Εντάξει, με δημοψηφίσματα δεν λύνουν αυτά. Γιατί οι Έλληνες λένε 85% ευρώ, 85% δεν θέλω τα βάρη του μνημονίου. Δεν βγαίνει άκρη με απλά ερωτήματα. Βγαίνει άκρη με υπεύθυνα κόμματα τα οποία μεταφράζουν την βούληση του λαού σε μια σωστή εθνική πολιτική. Άρα, μόνη λύση, να πιέσει ο λαός με την ψήφο του, να είναι χαμηλά τα κόμματα, να είναι λίγο πολύ ισοδύναμα με το Πασόκ ως έναν πόλο σοβαρότητος ευθύνης, ως εγγυητή και καταλήτη μια συνεργασία όλων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να σας εξαναγκάσει σε οικουμενική, λέτε. Ναι, το εκλογικό αποτέλεσμα. Όταν αυτό λέμε οικουμενική, εννοούμε των δυνάμεων που είναι υπέρ, που λένε ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Αλλά να σας πω κάτι. Εδώ έχει επικρατήσει μια θεωρία των σοφισμάτων στην δημόσια ζωή. Δηλαδή, αντιφατικών σοφισμάτων. Επικρατεί η αντίληψη. Και το λένε και χθες το είπε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς βγάζουμε τη χώρα από το ευρώ. Το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση μας οδηγεί εκτός ευρώ. Μας οδηγεί εκτός ευρώ ο αγώνας που κάνουμε να μείνουμε και μείναμε. Και καλά, αφού μας οδηγεί λοιπόν το μνημόνιο εκτός ευρώ, δεν πειράζει να το καταγγείλουμε, να το ακυρώσουμε, να θέσουμε σε κίνδυνο τη σχέση μας με την Ευρώπη, γιατί τι έχουμε να χάσουμε, αφού εκτός ευρώ πηγαίναμε, εκτός ευρώ θα πάμε. Πρώτο σόφισμα. Έρχεται καπάκι το αντίθετο σόφισμα. Μη στεναχωριέστε, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να μας αφήσουν να φύγουμε, διότι τους κοστίζει πολύ. Θα προκαλέσει ένα ντόμινο συνεπειών, θα κοστίσει πάρα πολύ σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία. Μας έχουν δώσει πολλά λεφτά, δεν πρόκειται να μας αφήσουν. Και υπεράνω όλων αυτών, έρχεται η θεωρία που λέει: μα εντάξει, έχουμε πτωχεύσει. Τι μας πειράζει η πτώχευση. Συγχέοντας την κρίση, την ανεργία, τη μείωση των εισοδημάτων. Με την πτώχευση της χώρας, όταν είχα πάει στη Λιβαδιά, βγήκε μία Πολωνέζα παντρεμένη με Έλληνα 20 χρόνια στην Ελλάδα, Ελληνίδα κτηνοτρόφος, δυναμική, η Μαργαρίτα, η οποία είπε: παιδιά, μην κάνετε λάθος. Εγώ έζησα πτώχευση κράτους στην Πολωνία. Κάναμε 30 χρόνια να συνέλθουμε. Διότι εκεί πια είσαι εκτός συστήματος, διεθνούς συστήματος, διεθνούς τραπεζικού συστήματος και διεθνούς εμπορικού συστήματος. Δεν είναι η φτώχεια. Δεν είναι η μείωση των προσδοκιών και των εισοδημάτων. Δεν είναι η κρίση. Είναι κάτι άλλο. Είσαι παρίας. Γίνεσαι Αλβανία του πρώτου 1990. Μία απομονωμένη κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι μας αξίζει αυτή η τύχη. Πάμε κατευθείαν στα ερωτήματα των φίλων. Ελάτε, κυρία μου. Το όνομά σας και το ερώτημα. Λέγομαι Ρουσέα Βούλα. Ήμουνα μέχρι πρότινος... Πιο κοντά το μικρό. Ήμουνα μέχρι πρότινος μέλος του ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι πια. Η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι παραμονή στο ευρώ, πάση θυσία. Και όταν λέω πάση θυσία, κύριε Πρόεδρε, λέω το εξής. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, θα μεταφέρω και προσωπικό μου θέμα. Ο σύζυγός μου είναι καρδιακός με βαριάς μορφής καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα φάρμακά μας. Κρατήσατε την χώρα όρθια. Έχουν ξαπλώσει κάτω οι πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Πόσα πτώματα πρέπει να μαζεύουμε τη μέρα για να πάμε παρακάτω. Για να αποδεσμευτείτε από κάποια πράγματα που έχετε υπογράψει με το μνημόνιο. Γιατί εσείς τα υπογράψατε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να απαντήσω τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ που μου θέσατε ευθέως τις ερωτήσεις. Ναι, υπέγραψα και εγώ, υπέγραψε και ο Λουκάς Παπαδήμος και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τη Δανειακή Σύμβαση. Κατ' εντολή της Βουλής, έτσι. Εσάς είχα ψηφίσει. Ναι, ναι. Παπαδήμο δεν τον είχα ψηφίσει. Μισό λεπτό να σας πω. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία φυσικά. Γιατί είχαμε μια στήριξη από 258 βουλευτές στη Βουλή. Και έχω πει σε όλους τους τόνους ότι όταν λέμε ότι διαπραγματευόμαστε και διαφωνούμε με τους Ευρωπαίους και κάνουμε σκληρή σύγκρουση, τι εννοούμε, πού διαφωνούμε, τι θέλουν αυτοί, τι θέλουμε εμείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τι είναι αυτό που μας επιβάλλουν, γιατί μας επιβάλλουν. Μισό λεπτό. Αφήστε να σας εξηγήσω λιγάκι. Ναι. Αφήστε να σας εξηγήσω, να δείτε ποια είναι τα διλήμματα. Για να δείτε ποια είναι η διαφορά της αγωνίας του κάθε πολίτη με την αγωνία αυτού που πρέπει να εκφράσει τη χώρα και να σταθμίσει και το γενικό συμφέρον και το συμφέρον των επόμενων γενεών. Γιατί ο κάθε πολίτης έχει δίκιο. Ο κάθε πολίτης ζει το δικό του πρόβλημα που μπορεί να έχει και τραγικές διαστάσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι πάντα πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε ατομικό πρόβλημα. Λοιπόν,
Η διαφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η σύγκρουση, είναι μια διαφωνία ιδεολογική και πολιτική. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχούν συντηρητικές δεξιές αντιλήψεις, νεοφιλελεύθερες. Σου λέει, τι είστε οι Έλληνες, είστε μια ειδική περίπτωση. Θα κάνετε λοιπόν ό,τι έχουν κάνει στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στην Αυστρία, στην Ολλανδία. Μείωση μισθών, ανταγωνιστικότητα, άνοιγμα επαγγελμάτων, μείωση συντάξεων, μείωση δαπανών. Έχετε δε τεράστια παραοικονομία, τεράστια φοροδιαφυγή. Θα πρέπει να τα χτυπήσετε όλα αυτά και θα πρέπει να φέρετε αποτέλεσμα σε 2 χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε, με 2 χρόνια. Και τους λέγαμε εμείς, αυτό είναι αδύνατο που λέτε. Σε 2 χρόνια δεν γίνεται, ούτε σε 4,5 γίνεται. Γι' αυτό λέμε τώρα 3 χρόνια παράταση. Δεν πρέπει να μας πιέζετε για μέτρα που δημιουργούν ύφεση, μείωση εισοδημάτων και ιδίως εισοδημάτων τα οποία είναι του ιδιωτικού τομέα, διότι η αγορά πρέπει να λειτουργεί και ας λειτουργήσει η αγορά εργασίας όπως πρέπει να λειτουργεί. Μην βλέπετε το μοντέλο το δικό σας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία έχει ιδιομορφίες και έχει και συνήθειες οι οποίες καλώς-κακώς έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και ως εκ τούτου, δώστε μας το τράτο να κάνουμε μια πιο ήπια προσαρμογή. Αυτή ήταν η μεγάλη σύγκρουση που έγινε, την έκανα εγώ και έφυγε η Τρόικα από το γραφείο μου. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε λίγο τα γεγονότα κινηματογραφικά, γιατί περνάει ο χρόνος και τα ξεχνάμε. Έγινε η μεγάλη σύγκρουση, 29 Αυγούστου έφυγε η Τρόικα. Πάμε λοιπόν σε αντιπαράθεση. Έπρεπε μέχρι τη στιγμή που η δόση ήταν ζωτική, γιατί δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις του κράτους, να λύσουμε προβλήματα και λύσαμε τα προβλήματα. Και πήραμε την συμφωνία του Οκτωβρίου και πήραμε τη μείωση του χρέους, πήραμε τη μείωση των τόκων, των επιτοκίων, όλα αυτά. Δεν μας είχαν ζητήσει πρόσθετους όρους. Και ιδίως δεν μας είχαν ζητήσει πρόσθετους όρους σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, κατώτατος μισθός, συλλογικές συμβάσεις και τις συντάξεις. Γίνεται η κρίση του Νοεμβρίου, σχηματίζεται η κυβέρνηση Παπαδήμου, μπαίνει το θέμα των εκλογών, χάνει τον ορίζοντά της η κυβέρνηση. Είναι πια εμφανές ότι η χώρα μπαίνει σε μακρά προεκλογική περίοδο και αυτοί μόλις αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν απέναντί τους μία κυβέρνηση με προοπτική, αρχίζουν να πιέζουν προς πάσα κατεύθυνση. Και βρεθήκαμε εμείς στη θέση να πρέπει 21 Φεβρουαρίου ή να πάρουμε αυτά τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και την δυνατότητα να αναθεωρήσουμε όρους με τους οποίους δεν συμφωνούμε. Αυτό προβλέπει η σύμβαση μας, προβλέπει την αναθεώρηση των πολιτικών προβλέψεων οι οποίες θα αποδειχθεί ότι δεν είναι αποτελεσματικές στην πράξη. Αυτό το έχουμε όμως πετύχει μέσα από τη συμφωνία. Άρα αυτά που λέμε τώρα εμείς, που λέμε παράταση του χρόνου προσαρμογής, να ξαναδούμε θέματα εισοδημάτων, να μην περικοπούν εισοδήματα, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα καινούριο. Δεν τους δημιουργεί έκπληξη αυτούς. Ακούνε εμάς να λέμε αυτά που λέγαμε. Αλλά αυτοί επιμένανε και εμείς λέγαμε εντάξει θα συμβιβαστούμε γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε το μεγάλο βήμα, να πάρουμε το κεκτημένο και μετά θα γίνουν οι αναθεωρήσεις. Αν με ακούτε εμένα αυτά που λέω τώρα, δεν τα λέω μετά τις εκλογές του Μαΐου που... Δεν μου απαντάτε στο ερώτημα που σας έθεσα. Ήταν σαφές. Σας ρώτησα. Παραμονή στο ευρώ. Με όποιο κόστος να πεθάνει ο άντρας μου που δεν μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά του. Ενώ χθες ακούσαμε από τον κύριο Κίτα. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον κύριο Κίτα χθες το βράδυ σε βραδινό δελτίο ειδήσεων καναλιού που έλεγε ότι υπέγραψαν 21 από τους 55 συμβούλους του κυρίου Λοβέρδου. Είχε 55 συμβούλους στο γραφείο του. Ο κύριος Κίτας κράτησε μόνο 21. Κανείς από αυτούς δεν έχει σχέση με τα ιατρικά επαγγέλματα. Με συγχωρείτε. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν έχουμε φάρμακα. Λοιπόν, δεν μου απαντάτε. Η απάντησή μου είναι, επειδή μου θέλετε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Το ερώτημα είναι ευρώ πάση θυσία. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ευρώ πάση θυσία. Αυτό είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει. Θέλω να μου πείτε ότι δεν θα πεθάνει ο άντρας μου. Μα δεν υπάρχει ευρώ πάση θυσία. Μισό λεπτό όμως. Επειδή μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσουμε στο θέμα του ΕΟΠΗ και των φαρμάκων. Ποια φάρμακα δεν μπορεί να πάρει ο άντρας σας και γιατί. Κανένα φάρμακο. Γιατί δεν μπορεί να το κανένα φάρμακο. Γιατί, μπορεί. Γιατί δεν πρέπει μπορεί. Να το πληρώσω στο φαρμακείο, όχι, κύριε Πρόεδρε. Όχι, όχι. Η σύνταξη του συζύγου είναι 500 ευρώ. Όχι, όχι, μισό και λεπτό. Τα φάρμακα κάνουν κύριε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ξέρετε, καρδιοπάθειες και αγκιοπάθειες έχουν πάρα πολλοί Έλληνες.
έχει βαριά μορφή καρδιακή ανεπάρκεια. Ωραία. Όχι. Αν έχει λοιπόν βαριά μορφή καρδιακή ανεπάρκεια και είναι ένα ασθενή νοσοκομιακό. 85% αναπηρία. Λοιπόν, τόσο είναι ποτέ δυνατόν. Δεν του δίνει το νοσοκομείο τα φάρμακα. Δεν είναι σε νοσοκομείο. Δεν έχει σημασία. Πήγατε στο νοσοκομείο και δεν πήρατε τα φάρμακα. Τι λέτε τώρα, θα πάει ο καρδιακό με το 18ωρο στο νοσοκομείο να εκλυπαρίσει και όχι, δεν είπα αυτό. Γιατί θα πάει στο φαρμακείο. Φυσικά. Ο ίδιος. Θα πάω εγώ. Εσείς θα πάτε και στο νοσοκομείο. Εσείς θα πάτε να φροντίσετε από το νοσοκομιακό. Νομίζω ότι δεν έχετε συλλάβει το μέγεθος αυτό για το οποίο μιλάτε. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει μια χαρά μπορώ, να γιατί πληρώνει έχω όλη ασχοληθεί του τη ζωή την ασφάλειά του oh, και να μην δικαιούται να πάρει τα φάρμακα. Ακούστε με να σας πω. Ακούστε με. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα γιατί έχω στο μυαλό μου τέτοιες περιπτώσεις σαν του συζύγου σας. Μίλησα με το Υπουργείο, με το ΝΕΟΠΗ, με το Υπουργείο Εργασίας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το έχω διερευνήσει το θέμα. Ήρθε εδώ ο κύριος Βουδούρης στο ΕΟΠΗ, κάναμε σύσκεψη επί ώρες για να μην υπάρχουν τα προβλήματα αυτά. Και η απάντηση που έχω πάρει και θέλω να ελέγξω στην πράξη αν αυτό εφαρμόζεται είναι ότι δεν υπάρχει βαριά ασθενής και μιλούσαμε για τους καρκινοπαθείς. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι και για τους καρδιοπαθείς, αν υπάρχει βαριά ανεπάρκεια, που να μην καλύπτεται. Και ξέρετε πώς είχε δημιουργηθεί το θέμα των καρκινοπαθών. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν θέλαν να δεσμεύσουν λεφτά για τους δικούς τους ασθενείς και τους θέλαν να πάρουν τα φάρμακα από τα δημόσια νοσοκομεία. Αύριο το πρωί, για να μην σας πω μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα μιλήσω με τον κύριο Βουδούρη και τον κύριο Κίτα και θα δω το θέμα του συζύγου σας γιατί δεν παίρνει τα φάρμακά του. Και γιατί δεν σας είπε κάποιος να πάτε σε ένα από τα φαρμακεία, τα 135 φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Του ΕΟΠΗ, όχι ιδιωτικά, να πάρετε μάλιστα τα φάρμακά σας κατευθείαν. Στο επόμενο έτσι, ερώτημα. Αλλά με συγχωρείτε, πώς είναι το όνομα του συζύγου σας. Λοιπόν, ο κύριος Δρουσέας, λοιπόν, έπρεπε να έχει πάρει τα φάρμακά του και έχουμε αγωνιστεί να υπάρχουν κρατικά φαρμακεία που του τα δίνουν. Θέλω να διερευνήσω και αύριο θα μεταδώσει ο κύριος Χατζηνικολάου στο ραδιόφωνο του και στον ελληνικό τι έχει γίνει με την υπόθεση αυτή. Μάλιστα. Παρακαλώ. Θα πάρετε την απάντηση ολοκληρωμένη. Όχι, θα την πάρετε. Να δω γιατί ο σύζυγός σας δεν παίρνει. Ότι ελπίζω ότι έχετε κάνει τα πάντα για να βρεθούν τα φάρμακα αυτά. Έτσι δεν είναι. Προφανές. Όχι, όχι, όχι. Όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό ότι τα πληρώνετε τα φάρμακα. Τα φάρμακα μπορεί να κάνουν χιλιάδες ευρώ. Πώς τα πληρώνετε. Ναι. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Χάρης Παντελής και είμαι εμπορός στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείτε να μου πείτε κάτι. 1.100 άνεργοι κάθε μέρα. 500 λουκέτα κάθε μέρα. Και 3 αυτοκτονίες κάθε μέρα. Αυτοί ήταν χθες πελάτες μου. Εγώ και οι συνάδελφοί μου πώς θα επιβιώσουμε. Δεν συγκράτησε το όνομά σας, μη συγχωρείτε. Χάρης Παντελής. Λοιπόν. Είναι σύντομο και λαγωνικό. Το όνομα ή το ερώτημα. Το όνομα πρέπει να σας πω. Είναι σύντομο και λακωνικό. Λοιπόν, ακούστε. Μου περιγράφεται την κρίση. Μάλιστα. Για να φύγουμε από την κρίση υπάρχει ένας τρόπος μόνο. Να πέσει χρήμα στην αγορά, να γίνουν επενδύσεις, να πάρουν κεφάλαια κίνησης οι επιχειρήσεις, να κρατηθούν οι εργαζόμενοι, να δημιουργηθούν δουλειές για νέους ανθρώπους, να μην φύγουν οι μεσήλικες οι οποίοι κινδυνεύουν να απολυθούν. Για να έχετε τζίρο. 2,5 χρόνια υπομονή κάνω. Ναι, ναι. 2,5. Ναι, ναι. Σας μιλάω στο λόγο της τιμής μου. Να κάνετε. 2,5 χρόνια κινδυνέψαν τα παιδιά μου να μείνουν χωρίς γάλα. Τι πιστεύετε, δηλαδή, τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Τι θα γίνει, σας υπόσχεται κανείς ότι θα υπάρξει κανένα θαύμα. Ακούστε κάτι. Έχω ακούσει πολλά. Πολλά ψέματα. Πολλές ύβρις. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Θα πείσω εγώ τώρα. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Με είπατε φοροφυγά. Με είπατε κλέφτη. Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Μας έλεγε ότι εμείς. Τον έμπορο. Όχι, ναι, τους εμπόρους. Μας είπατε φοροφυγάδες. Μας είπατε 1.200 ότι θα αποδούμε τους φόρους μας. Γιατί σας είπε, ότι γιατί σας είπαν ειδικά τους εμπόρους. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πείτε. Όχι, όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι, πώς είναι. Δεν είναι έτσι. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά, κύριε Βενιζέλο. Κύριε Βενιζέλο, θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Η Νομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και η ΓΕΣΕΒΕ που σας εκπροσωπεί και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι κάθε μέρα δίπλα μας και συζητάει. Να σας πω έτσι. Ναι. Από τον Εμπορικό Σύλλογο έφυγα. Κρατήστε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Από τον Εμπορικό Σύλλογο έφυγα. Ωραία. Διότι δεν κάνουν κάτι. Τι πουλάτε. Γυναικεία υποδήματα. Μάλιστα. Τα γυναικεία υποδήματα λοιπόν έχουν πάρα πολλά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Αφήστε με λίγο με να ρωτήσω.
είναι ειδικά υποδήματα υπερμεγέθη για πολύ ψηλές γυναίκες. Οπότε δεν είμαι στον ανταγωνισμό. Ξέρω τι σας λέω. Ωραία. Τα τελευταία δύο χρόνια υπέστη 67% συρρήκνωση του εισοδήματός μου. Ωραία, εντάξει. Και ρωτάω κι εγώ. Και πρέπει να σας πω ότι όλη η οικονομή, κύριε Χάρο. Ορίστε. Θέλετε να πάει η Ελλάδα στην δραχμή και νομίζω ότι θα αγοράζουν υποδήματα οι γυναίκες οι οποίες θέλουν μεγάλα μεγέθη. Κύριε Βενιζέλο, δεν είπα αυτό. Ναι, όχι η Ευρώ πάση θυσία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η παραμονή στο ευρώ είναι συγκριτικά η μικρότερη θυσία. Η έξοδος από το ευρώ είναι πολύ μεγαλύτερη θυσία. 30 χρόνια δραχμή λοιπόν είναι και πόσα χρόνια ευρώ. Είναι η θυσία του Αβραάμ. Πόσα χρόνια ποιοι θέλουν τη δραχμή. Πόσα χρόνια. Ξέρετε... Είπατε το 11 θα βγούμε. Εντάξει, κάντε την ερώτηση. Θα βγούμε σε αγορές το 11. Την ερώτηση, σταματήστε όμως κάποια στιγμή. Τελειώστε την ερώτηση, για να λοιπόν, απαντήσει. Ναι, κάνατε, ναι. Σας κατάλαβα πολύ καλά. Okay, λοιπόν, στο δικό σας πτώμα ως εμπόρου θα πατήσουν οι κερδοσκόποι που επενδύουν στην επάνωδο σε μια δραχμή κατοχική και πληθωρική. Πληθωριστική. Δεν θα είστε εσείς ο κερδισμένος από την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Θέλετε να σας πω λοιπόν πώς θα έρθει ο τζίρος στην αγορά. Μάλιστα. Με τα λεφτά της δανειακής σύμβασης που θα πέσει η ρευστότητα 50 δις, με το ΦΠΑ που θα επιστρέψουμε από τα λεφτά της δανειακής σύμβασης, με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κράτους στις επιχειρήσεις που χρωστάει 6,5 δις, με την απελευθέρωση των τραπεζών από τον δανεισμό του κράτους τον αναγκαστικό, γιατί τους τραβάει 10 δις το χρόνο με έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, με την επιστροφή των καταθέσεων των Ελλήνων που πήραν 10 δισεκατομμύρια την τελευταία εβδομάδα από τις τράπεζες και συνολικά 82 τα τελευταία δύο χρόνια. Αν, μην με διακόπετε, σας παρακαλώ. Αν λοιπόν αυτά είχαν μείνει στις τράπεζες και υπήρχε ρευστότητα και υπήρχε τζίρος και υπήρχαν επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, τότε θα δείτε ότι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να γυρίσουμε τον τροχό στην πραγματική οικονομία. Αλλά για να γυρίσει ο τροχός στην πραγματική οικονομία, πρέπει να μας βοηθήσουν πρώτα οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν. Είναι οι εταίροι μας που δίνουν το δάνειο, είναι οι Έλληνες που πρέπει να αφήσουν τα λεφτά τους στις τράπεζες και να τα γυρίσουν στις τράπεζες, γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία. Χωρίς να μετατρέπονται οι καταθέσεις σε δάνεια και τα δάνεια σε επενδύσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει οικονομία και να γίνουν όλα τα άλλα που έχω πει για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή η στήριξη με το κεφάλαιο κίνησης που το έχουμε ολοκληρωμένο και το έχουμε ζητήσει και είναι έτοιμο να γίνει και υπάρχουν τα λεφτά και όλα τα άλλα τα οποία έχω πει για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, για υπερχρεωμένους επαγγελματίες. Μου λέτε μετά ότι επαναλαμβάνω και μακρηγορώ, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Αν έχετε την εντύπωση ότι σας φταίει το ευρώ γι' αυτό, δεν σας φταίει το ευρώ. Επίσης, εάν θεωρείτε ότι το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων, το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων και των επιχειρηματιών είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσεις, πρέπει να σας πω ότι επικρατεί γενικώς η αντίθετη εντύπωση ότι είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι συνεπείς και όχι όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν και καλοί και κακοί. Έτσι. Βεβαίως. Αν είναι να πουλήσετε 3 ζευγάρια παπούτσια την ημέρα, έτσι δεν είναι, δεν μπορείτε εύκολα να μην εκδώσετε απόδειξη, ιδίως αν ο καταναλωτής βοηθάει ζητώντας την απόδειξη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές δραστηριότητες που θα έρθει στο σπίτι σας κάποιος να σας πει να βάλω ας πούμε την τέντα 500. Θες τιμολόγιο, θα μου δώσεις συν το ΦΠΑ, άρα σκέφτεσαι εσύ γιατί να το δώσω άμα δεν μπορώ να το πάρω. Οπότε όλο το σύστημα των σχέσεών μας καταραίει γιατί βασίζεται σε μία απόκρυψη εισοδήματος. Έτσι. Θέλετε να μιλήσουμε για την πραγματικότητα της αγοράς. Για την πραγματικότητα της αγοράς. Θέλω να παρακαλέσω και για πιο σύντομες ερωτήσεις και πρόεδρε για πιο σύντομες απαντήσεις για να ρωτήσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Το όνομά σας παρακαλώ για την ερώτηση. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Λέγομαι Νικολάου Δημήτρης. Θα σας πάρω λίγο μακρύτερα από αυτό από τα καθημερινά της αγοράς και θα κάνω μια υπόθεση εργασίας, έτσι για να σας χαροποιήσω και λιγάκι. Έστω λοιπόν ότι την Κυριακή προκύπτει αποτέλεσμα το οποίο έχει στην κυβέρνηση, δηλαδή δικαιολογεί στην κυβέρνηση, φτιάχνει κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και όποιο άλλο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, ή αυτά τα δύο. Εγώ θέλω κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Εγώ δεν θέλω το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Ωραία. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την κυβέρνηση της ευθύνης είστε κι εσείς. Ναι. Εννοώ το ΠΑΣΟΚ. Και πρέπει να πάτε στην Γερμανία ή εν πάση περιπτώσει στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε να διαπραγματευτείτε.
Έχετε υπολογίσει ότι η κυρία Μέρκελ έχει κάπου κρυμμένο ένα χαρτάκι, το οποίο της το έχει δώσει ο κύριος Χριστοφοράκος και ξέρει ακριβώς πού έχουν κατευθυνθεί οι μίζες της Siemens, σε ποια κόμματα, σε ποια άτομα. Επίσης, δεν υπάρχει και μέσα στην δικογραφία μία μαρτυρία Γερμανών που λένε ότι, που λέει ότι δύο κόμματα, μεγάλα και ένα μικρό, έχουν πάρει μίζες. Και ένα μικρό. Έτσι λένε. Λοιπόν, αναρωτιέμαι... Οπότε πρέπει να ψάχνουν ποιο είναι το μικρό. Δεν ξέρω. Κανένας όμως μέχρι τώρα από τα δύο μεγάλα δεν αντέδρασε... Κύριε Νικολάου, να σας πω κάτι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, για να σας κουράζω. Κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα δεν αντέδρασε στην ρίση ότι δύο μεγάλα κόμματα έχουν πάρει μίζες. Αναρωτιέμαι λοιπόν με τι πολιτική αξιοπιστία θα πάτε εσείς και το επόμενο μεγάλο κόμμα να διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας που ξέρουν μυστικά που ενδεχομένως να μην ξέρετε κι εσείς. Ωραία. Να σας πω, κύριε Νικολάου, δεν λέτε κάτι καινούριο. Λέτε αυτό που είπε χθες μόλις για πολλωστή φορά ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε ως αρχηγός κόμματος στην τηλεόραση και είπε, χειδεολογώντας κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση του Πασό και η κυβέρνηση Παπαδήμου, επειδή κρατούν στο χέρι κόμματα και πολιτικούς οι Γερμανοί από τη Siemens. Λοιπόν, αυτό είναι μια αθλειότητα του κυρίου Τσίπρα, την οποία αναπαράγεται. Απλώς. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν συνηθίζω να χειδεολογώ, δεν συνηθίζω να μεταφέρω πράγματα από αυτά που ακούω στην τηλεόραση. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε ακριβώς. Λοιπόν, από πού αντλείτε την πληροφορία αυτή που μεταφέρετε? Στις εφημερίδες. Ποιος την είπε? Από το Real News. Όχι από τη Real News. Είναι τα λόγια του κυρίου Τσίπρα. Δεν το έγραψε ο κύριος Χατζηνικολάου αυτό. Έγραψε τι είπε ο αρχηγός ενός κόμματος. Και πρέπει να απαντάμε σε αυτό το επίπεδο επιχειρηματολογίας. Υπάρχει θέμα να μου απαντήσετε, κύριε Πρόεδρε? Να σας απαντώ ότι αυτό είναι αστείο. Αστείο είναι ότι δόθηκαν μίζες από τη Siemens. Μα με συγχωρείτε. Είναι γνωστή η υπόθεση Siemens. Είναι γνωστό το τι έχουν κάνει ορισμένα πρόσωπα και των δύο πολιτικών κομμάτων, τα οποία έχουν εξοβελιστεί και τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρω τι έχει κάνει, ομολογώ, διότι δεν έχει την ετοιμότητα αντίδρασης που έχουμε εμείς στα θέματα αυτά. Αλλά τι εννοείται? Ότι επειδή ο Χριστοφοράκος ισχυρίστηκε και έδωσε πράγματι 600.000 μάρκα για να τα φέρει ο κύριος Τσουκάτος στο Πασόκ, και υπάρχει αυτή η γνωστή ιστορία ότι κρατάει στο χέρι το Πασόκ. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Και η Siemens μπορεί να είναι αυτά. Εδώ είναι τα υποβρύχια. Εδώ είναι ένας... Αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν κατευθυνθεί προς τον κύριο Τσοχατζόπουλο, ας πούμε. Τι σημαίνει αυτό? Μιας και είναι ο μοναδικός ο οποίος νεκρός πολιτικά κατηγορείται. Και τι λέτε, ότι είναι δυνατόν? Δεν διαχύθηκαν αυτά μέσα στο πολιτικό? Είναι δυνατόν να έρχεστε και να μου λέτε ότι εμείς, δηλαδή, δύο πρωθυπουργοί που μεσολάβησαν, υπουργοί, δύο κόμματα, τρία κόμματα, γιατί ήταν και ο κύριος Καρατζαφέρης, δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι? Δεν ξέρω. Όχι, να μάθετε. Σας να ρωτώ, μάθετε. Η δουλειά σας είναι να μου πείτε. Μάθετε. Μα να μου σας πείτε. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χειδεότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χειδεότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χειδεότητες. Το όνομά σας. Απολύτως. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Η απάντηση δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Πού νομίζετε ότι απευθύνεστε? Γιατί είμαστε στην πολιτική? Είμαστε στην πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αγωνία του τόπου. Εμείς έχουμε χάσει τις δουλειές. Να έρθετε να κυβερνήσετε. Δεν σας το απαγορεύω. Δεν θέλω να κυβερνήσω. Να έρθετε να κυβερνήσετε. Ψάχνω να βρω ποιος είναι ο κατάλληλος να με κυβερνήσει. Οφείλετε. Οφείλετε να έρθετε να κυβερνήσετε. Δεν μας έφερε κανείς με το ζόρι. Και γι' αυτό και δεν μένουμε με το ζόρι. Παρακαλώ, όχι. Και ζητάμε κυβέρνηση εθνικής συνεχής. Παρακαλώ, παρακαλώ, επειδή δεν ακούγεστε. Νομίζετε όταν ότι μιλάτε είναι καμιά χωρίς μικρόφωνο. Να είναι κανείς παρακαλώ, στην κυβέρνηση Πρόεδρε. Και να κάνει αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Να ξεκαθαρίσουμε να το εξής. Απαντήσατε όπως νομίζατε. Όχι, δεν απάντησε επαρκώς. Δεν απάντησε επαρκώς. Ακούστε, η ερώτηση εδώ... που σας έθεσε ο συμπολίτης μας είναι ερώτηση
η οποία είναι διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία. Ναι, είναι διαδεδομένη. Διότι θεωρεί η ελληνική κοινωνία. Ακούστε με, σας παρακαλώ, για ένα λεπτό. Έχει παραχθεί από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Η ελληνική κοινωνία θεωρεί ότι στο θέμα της Siemens κάθαρση δεν υπήρξε. Ναι, στο θέμα της θεωρεί δηλαδή ότι δεν τόλμησε το πολιτικό σύστημα να οδηγήσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου πρόσωπα που αναμίχθηκαν. Μα κυκλοφορούν ελεύθεροι και μάλιστα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιος? Άνθρωποι οι οποίοι παρεδέχθησαν ότι πήρανε μίζες, παρεδέχθησαν ότι έπαιξαν ρόλο. Θα έρθει η στιγμή της προφυλάκησης και της καταδίκης, αν υπάρχουν στοιχεία. Αν καθυστερεί η δικαιοσύνη, δεν φταίει η πολιτική. Ξέρετε ποιοι έχουν συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens? Η Γερμανία τα έχει συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens. Διότι αυτό είναι αληθές που λέτε. Λοιπόν, διότι την ευθύνη, αλλά αυτό δημιουργεί λεπτό, και μια υπόνοια. Μισό λεπτό. Τα έχει συγκαλύψει τα στοιχεία της Siemens η Γερμανία. Έχει επιβάλει αστείες ποινές 1 μηνός και 2 μηνών. Έχει επιβάλει αστεία πρόστιμα. Διότι η Siemens ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό όντως ταυτισμένη με το γερμανικό κράτος. Αλλά μπορεί αυτό να έγινε γιατί το κύκλωμα το οποίο λιμενόταν τα κονδύλια αυτά ήταν ένα κύκλωμα το οποίο ήταν κατά βάση γερμανικό. Αλλά από το σημείο αυτού των ευθυνών της γερμανικής κυβέρνησης και της γερμανικής οικονομίας, διότι εγώ λέω στους Γερμανούς, για να ξέρει ο κύριος Νικολάου, όταν ξεκινάμε τις συζητήσεις μας με τους Γερμανούς, εγώ τους λέω το εξής πάντα για να δημιουργήσω ένα κλίμα υπέρ των απόψεών μου. Ότι κοιτάξτε κύριοι, είστε υπεύθυνοι απέναντι στην Ελλάδα. Όχι μόνο λόγω κατοχής και δανείου αναγκαστικού κτλ. Αλλά γιατί όπου είχαμε συναλλαγή με μεγάλη γερμανική εταιρεία, είχαμε ένα σκάνδαλο. Οι γερμανικές εταιρείες δυστυχώς ταυτίζονται με σκάνδαλα. Η Siemens, η Ferrostal, η Chrysler, η Mann. Συνεχώς είχαμε σκάνδαλα με Γερμανούς. Άρα δεν δέχομαι κριτική. Να πω τη φράση μου. Δεν δέχομαι κριτική από τους Γερμανούς για τους κακούς Έλληνες, τους απατεώνες που έχουν έλλειψη διαφάνειας. Γιατί όπου υπήρχε ανάμιξη γερμανικών εταιριών, είχαμε μεγάλα προβλήματα. Να ρωτήσω και όχι μόνο στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, και στο διεθνές. Κάτι απλό σκηνικό. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο φίλο που θα ρωτήσει. Για ποιο λόγο δεν εκλήθηκαν ο κύριος Σιμίτης, τότε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός, ούτε ως μάρτυρας να απαντήσει για την κατηγορία ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε μίζα από τη Siemens. Ο κύριος Τσουκάτος παρεδέχθη ότι έδωσε χρήματα στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά δεν έκρινε σκόπιμο η Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή. Δεν το γνωρίζω. Ούτε αυτό. Καν. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω γιατί δεν αυτό, αυτό πήρε Σιμίτης. Τεράστια δημοσιότητα. Δεν γνωρίζω γιατί δεν εκλήθηκε ο κύριος Σιμίτης. Ούτε εγώ καν ω μάρτυρα. Εγώ γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι έχω παραλάβει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 130 εκατομμύρια χρέη και θα διορίσω την Τετάρτη Διεθνή Ελεγκτικό Οίκο για να κάνει τον πλήρη διαχρονικό οικονομικό έλεγχο του ΠΑΣΟΚ. Επίσης να σας πω το εξής. Αυτό είναι είδηση. Ότι εντάξει, το ΠΑΣΟΚ βγάζει τα πράγματα, τα προβλήματα στην επιφάνεια, διώχνει κόσμο, τιμωρεί κόσμο, παίρνει μέτρα. Εδώ θυμάστε ότι έχουμε ιστορίες με χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό επί χρόνια για κόμματα. Με ειδικούς λογαριασμούς, με offshore κλπ. Μα αυτό δεν ρώτησε έχει γίνει ο φίλος τίποτα. Μας. Και, αυτό λέει, ρώτησε. Και λέει ο κύριος Νικολάου, λέτε εσείς είναι διαδεδομένο, ότι και μικρό κόμμα. Βεβαίως, έχω ακούσει και εγώ πολλά πράγματα και για μικρά κόμματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένας πολιτικός, ο οποίος μπορεί να ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο κάποτε είχε μία παράνομη συναλλαγή με έναν επιχειρηματία, ότι αυτός είναι μειωμένου εθνικού φρονήματος ή πολιτικής ικανότητας. Υπάρχει ερώτημα που ταιριάζει με το θέμα αυτό, παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω το εξής σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα. Καταρχήν, τον κύριο Χριστοφοράκο δεν τον άφησε εγώ ούτε η ελληνική κοινωνία να φύγει. Τον αφήσατε εσείς. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι πιο σκληρό. Μισό λεπτό. Έφυγε επί Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Χριστοφοράκος. Έφυγε και πήγε πού? Επί Νέας Δημοκρατίας. Έφυγε εκεί και έφυγε στην Γερμανία. Στην Γερμανία. Πού πήγε? Πήγε στον τρίτο κόσμο. Στη Γερμανία, στο Μόναχο πήγε. Μα οι Γερμανοί δεν είχαν κανένα λόγο όλα αυτά να τα βγάλουν στην επιφάνεια. Ναι, αλλά δεν είναι. Τα κάνανε επιχειρηματικά. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι όμως εντυπωσιακό αυτό? Καθόλου. Δεν είναι εντυπωσιακό. Η διαπλοκή με το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι, η διαπλοκή σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχει η ευαισθησία να σταλεί πίσω ο Χριστοφοράκος
ώστε να δώσει εξηγήσεις. Όχι βέβαια. Οι Γερμανοί τα συμφέροντά τους ήταν. Εμείς τι κάνουμε. Μα να σας πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί υπό την πίεση των Αμερικανών άλλαξαν ριζικά τις διοικήσεις όλων αυτών των εταιριών. Και τώρα αυτές οι εταιρείες δεν έχουν καμία σχέση με τις προηγούμενες διοικήσεις και με τις προηγούμενες πρακτικές. Μάλιστα. Ξαφνικά έγιναν άγγελοι. Όχι, δεν έγιναν άγγελοι, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει διεθνής εμπορικός ανταγωνισμός και υπό την πίεση άλλων συμφερόντων, όπως είναι η αμερικανική οικονομία και η αμερικανική διοίκηση, άλλαξε ριζικά η πρακτική αυτών των γερμανικών εταιριών. Θέλω να κάνω ένα άλλο ερώτημα, γιατί αυτό ήταν έτσι λίγο τσόντα στο προηγούμενο ερώτημα. Με προσωπική σφραγίδα έχετε επιβάλει στην ελληνική κοινωνία τα πιο άγρια χαράτσια, δεν την έχουν επιβληθεί ποτέ πάνω στον πλανήτη, ποτέ, και σήμερα ήδη ήρθε κατά σχετήριο ενός καλυβιού σπιτιού για 123 ευρώ. 123 ευρώ, προσέξτε το κι άμα θέλετε να σας το φέρω στο γραφείο σας αύριο, για 123 ευρώ χρέος στην εφορία. Του πήγε κατά σχετήριο. Εσείς που χρωστάτε σαν κόμματα εκατοντάδες εκατομμύρια στις τράπεζες, γιατί δεν σας τα κατάσχουν, κύριε. Μπορεί να κατάσχουν, δεν υπάρχει κανένα περιουσία. Ναι, βέβαια, θα σας τα κατάσχουν. Ναι. Είμαι απολύτως λοιπόν, να σας πω κάτι. Κατά καιρούς διαβάζουμε. Δεν τελείωσε το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Να τελειώσει το ερώτημα. Ολοκληρώστε. Επιπλέον έχετε συνδέσει προσωπικά το όνομά σας με το συνταγματικό άρθρο περί καμίας ευθύνης υπουργών. Πήγατε να βελτιώσετε ένα άρθρο για να το κάνετε περί καμίας ευθύνης υπουργών. Και με βάση αυτό το άρθρο δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Κανείς. Δεν τιμωρείται κανείς. Και έχετε σήμερα το ηθικό ανάστημα να ζητάτε από τον ελληνικό λαό την ψήφο του για να επιβάλλετε μία πολιτική αποτυχημένη, πλήρως αποτυχημένη. Το μόνο επιτεύγμά σας είναι το PSI, το οποίο αυτοκτονάνε σωριδώς άτομα ή πεθαίνουν από καρκίνο και λένε, να παραφράσω λίγο την κυρία Παντουλίδου, για το PSI του Βενιζέλου ρε γαμώτο. Αυτό δεν λένε. Όσοι αυτοκτονάνε, αυτό δεν λένε. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσατε. Τελείωσε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σε σχέση με το κατασχετήριο για τα 123 ευρώ. Λοιπόν. Κατά καιρούς έχουμε διαβάσει εφημερίδες ότι και για. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε διαβάσει εφημερίδες ότι εστάλει ένα κατασχετήριο από την εφορία για 10 ευρώ. Παρακαλώ να ακούμε και τις απαντήσεις όμως. Αυτά είναι γραφειοκρατικές εμπλοκές και ανοησίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν από κάποια υπηρεσία. Δεν σημαίνει ότι θα χάσει κανείς το σπίτι του για 123 ευρώ ή ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης για άνω φιλέτη με 123 ευρώ. Όχι, δεν θα πάει να αυτοκτονήσει. Δεν θα πάει. Αφήστε τώρα, αφήστε, να σας πω κάτι. Η αυτοκτονία είναι μια ακραία υπαρξιακή απόφαση. Εμείς που δεν αυτοκτονούμε, ας σεβαστούμε όποιον παίρνει μια απόφαση, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στην ψυχή του. Αλλά πολιτική εκμετάλλευση και δημαγωγία πάνω σε μια αυτοκτονία, σε έναν θάνατο κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Και δημαγωγία δεν κάνουν μόνο οι πολιτικοί ή οι δημοσιογράφοι. Δημαγωγία κάνουν και οι πολίτες. Και μπορεί να κάνουν ακραία δημαγωγία. Έτσι. Μου λέτε επίσης, μεταφέροντας απόψεις που κάπου τις έχετε διαβάσει, ότι φταίω εγώ για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Να σας πω λοιπόν, αγαπητέ κύριε, που δεν. Να σας πω κάτι. Ναι, ναι, βλέπω ότι έχετε και απόλυτη πεποίθηση για αυτά που λέτε. Θα τα παρακολουθούσα, σας παρακολουθούσα. Μα δεν τα παρακολουθούσατε. Πολύ καλά. Όχι, γιατί λέτε πράγματα τα οποία είναι ανακριβή. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Θέλετε να μάθετε, ή έχετε μια ακλόνητη πεποίθηση? Όχι, θέλω να μάθω για αυτό. Λοιπόν, αρωτήστε με να σας απαντήσω. Σας απαντώ λοιπόν. Από το 1844, όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου, ισχύει και στην Ελλάδα ένα ειδικό καθεστώς για την ευθύνη υπουργών, διότι αλλιώς κάθε υπογραφή που θα έβαζε ο υπουργός θα προκαλούσε μία μήνυση και μία αγωγή και δεν θα μπορούσε να κυβερνηθεί ο τόπος. Αυτό το καθεστώς έγινε πολύ σκληρότερο το 2001 με συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής. Ψήφισαν 280 βουλευτές. Τα κάναμε όλα πολύ πιο αυστηρά. Υπήρχε ο μύθος ότι αν κάποιος δωροδοκηθεί ή αν κάποιος εγκληματίσει, αν κάποιος ξεπλύνει χρήμα, απαλλάσσεται λόγω του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Απεδείχθη και στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου και στην υπόθεση Μαντέλη και σε άλλες υποθέσεις ότι αυτό δεν ισχύει. Γιατί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών δεν καλύπτει εγκληματική δραστηριότητα που δεν συνδέεται στενά με τις υπογραφές που βάζεις ως υπουργός για να λειτουργεί το κράτος. Δεν είναι. Άρα, κάντε. Μα. Μπορεί να μην είμαι νομικός, μηχανικός είμαι, αλλά δεν είναι γι' αυτό μέσα του Τσοκο. Είναι για ξέπλυμα χρήματα. Μπορείτε τουλάχιστον να σεβαστείτε αυτό που λέω. Εσείς είστε νομικός, μπορείτε να τα λέτε καλύτερα. Μπορείτε να σεβαστείτε τουλάχιστον αυτά που σας λέω ως νομικός. Δεν θέλω όμως ως καθηγητής. Να με παραπλανήσετε με τα νομικά σας. Αυτό δεν το θέλω.
Και δεν το ανέχομαι και σαν Έλληνας πολίτης. Ναι, αλλά εγώ δεν νομίζω να σας προσέβαλα και να σας είπα ότι με παραπλανείτε. Ναι. Προς Θεού. Λοιπόν, δεν είχα καμία διάθεση. Ακούστε, κύριε, εγώ έχω διδάξει γενιές νομικών. Δεν τους έχω παραπλανήσει, τους έχω μάθει να σκέφτονται νομικά. Για να πάτε να τους βρείτε, να σας δώσουν νομικές συμβουλές. Λοιπόν, εάν ίσχυε η θεωρία περί παραγραφής, δεν θα υπήρχε τώρα ποινική δίωξη στην υπόθεση του Χατζόπουλου. Δεν ισχύει. Είναι ένας μύθος. Επίσης, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, αυτόν που ισχύει, τον ψήφισαν όλα τα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μισό λεπτό, και ο ΣΥΡΙΖΑ με κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον κύριο Κουβέλη και το ΚΚΕ με τον κύριο Σκυλάκο. Είναι ψηφισμένος ομόφωνα από τη Βουλή. Ακριβώς επειδή δεν καλύπτει αυτόν που εγκληματεί και βάζει το χέρι στο μέλι, αλλά διασφαλίζει τη λειτουργία του κράτους. Ξέρετε ότι αυτό που ισχύει για τους υπουργούς ισχύει για όλες τις ανεξάρτητες αρχές. Ισχύει για όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις μπορεί να προκαλέσουν αντιδικία και μετά μηνύσεις και έτσι να πάει ο καθένας να απολογείται κατηγορούμενος επειδή κάνει τη δουλειά του. Οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης, οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχουν την ίδια μεταχείριση. Για απόφαση που εγκρίδουν και για γνώμη που διατυπώνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν έχουν ευθύνη. Μάλιστα. Αυτό λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το όνομά σας. Μανουσάκης Ματθαίος λέγομαι. Κύριε Μανουσάκη, θα κάνετε την πρώτη ερώτηση μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε μαζί σε 2-3 λεπτά και πάλι. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Αχ, το ξέρω. Και 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Με ένα τηλεφώνημα καθάρισες. Τάμα, άσε, σου λέω τάμα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Χωρίς την ελιά, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά. Χωρίς το φρουτόδες άρωμα, την πιο απαλή γεύση, το μοναδικό χρυσό ξανθό χρώμα και το όνομα Kaiser, θα ήταν μία ακόμη ξανθιά μπύρα. Μία νέα σταρ γεννήθηκε από την Kaiser. Υποδεχτείτε την. Kaiser Blonde. Η βελούδινη πλευρά της Kaiser. Έλα, Θανάση! Έλα, Μακέδα! Και τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ολίφκε τσουτσονάτες. Βλαταόγωστ. Γεκατερινμπορκ. Πίτερμπορκ. Διρουμπιτζάν. Πούπας. Εγώ με Δημητράη. Εσύ Κάλοβα. Και απαύριο στη μαμούσκα σου. Αυτά, Θανάση. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Νέα εποχή προγραμμάτων ΟΤΕ για επιχειρήσεις με απεριόριστες κλήσεις προς τα ενδοετερικά κινητά. ΟΤΕ Business Double Play. Συνδυάστε απεριόριστα, σταθερά και ενδοετερικά κινητά με Business Connex σε ένα χαμηλό πάγιο. Από τον ΟΤΕ. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, μόνο η σωστή εκπαίδευση ανοίγει δρόμους. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 30 χρόνια μπροστά στην ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης, σε αποκλειστική συνεργασία με κορυφαία δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει το μεγαλύτερο εύρος επιστημών. Διαθέτει ιδιόκτητο κάμπους στα πρότυπα των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Συνεργάζεται με τους πιο έγκριτους ακαδημαϊκούς και επιστήμονες και διαμορφώνει τους ηγέτες του αύριο σήμερα. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Opel Astra κυριαρχεί στην κατηγορία του. Ζήστε την εμπειρία Astra με οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και δίζελ για χαμηλή κατανάλωση και χαμηλές εκπομπές ρήπων. Αποκτήστε τώρα το best seller της κατηγορίας με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Opel. Wir leben Autos. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών,
όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μα τρελάνει, ρε δικέ μου. Ούτω ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μα τρελάνει τελείω. Ήρθε το νέο Peugeot 208 με κινητήρες βενζίνης και δίζελ. Νέο Peugeot 208 από 10.930 ευρώ. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Χάρης Αλεξίου, Θάνος Μιχούτσικος, «Η αγάπη είναι ζάλι» 1986. Μαζί, Tom Jones, όλες οι μεγάλες επιτυχίες. Μην χάσετε το τρίτο CD και «Who is who», ο απόλυτος οδηγός για τις διακοπές σας. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ούταξες ταξίδι να με πας. Πόσο μακριά ο κόσμος φτάνει. Love Radio 97,5. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. 40.000 ευρώ μετρητά. 4 τυχεροί αναγνώστες που θα βρουν τις επιταγές στις σελίδες της εφημερίδας κερδίζουν αμέσως από 10.000 ευρώ. Εκτάκτος το Σάββατο, μη χάσετε τη Real News. Προερχόμαστε από οικογένεια που έχει ασχοληθεί με την καλλιέργεια. Αγαπάμε και το φυτό και τον άνθρωπο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι γονείς μας και να τα βελτιώσουμε. Για μας, για τα παιδιά μας, για όλους αυτούς που οφείλουμε κάτι. Όλη η ομάδα του Αλφαβήτα μας βοηθάει, μας εξήγησε τι θέλει και αυτόματα η ομάδα η δικιά μας προσπάθησε να εντελοποιήσει. Πολλές φορές μας καθοδήγησαν κιόλας. Οι στόχοι επιτυγχάνονται κάθε μέρα. Δεν υπάρχει ένας στόχος μακρινός. Υπάρχουν πολύ κοντινοί. Σκαλοπάτια είναι. Σκαλοπάτια είναι η ζωή. Εμείς στα ΑΒ πιστεύουμε, στηρίζουμε και αγκαλιάζουμε τον Έλληνα παραγωγό, επιλέγοντας για σας τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα. 73 χρόνια ΑΒ. 73 χρόνια δίπλα στον Έλληνα παραγωγό. Πεσμένες επιδόσεις. Ανεβάστε τις με το Mensex. 9 στους 10 άντρες λαμβάνοντας Mensex βελτίωσαν φυσικά τη στιτική τους λειτουργία. Ανεβάστε αυτοπεποίθηση και ερωτική ζωή στα ύψη. Mensex. Φυσικά σε ξεσηκώνει. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση σε Βρολέ. Στους 97,8. Κάτι θεαματικά απλό μόλις έφτασε και σας φέρνει συναρπαστικούς αγώνες από το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League και την Premier League. Τις καλύτερες ταινίες του Hollywood σε πρώτη προβολή. Υπέροχα παιδικά και όλα τα ελεύθερα ψηφιακά κανάλια. Τόσο απλά. Υποδεχτείτε τη Nova Επίγεια. Το νέο, εύκολο τρόπο να βλέπουν όλοι Nova με απλή εγκατάσταση, χωρίς δορυφορικό πιάτο, μόνο από 9,90 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δώρο. Nova Επίγεια. Θεαματικά απλό. Μεγαλώνει και θέλεις να του δώσεις όλη τη γνώση και την αγάπη σου. Θέλεις να του δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις. Φρέσκο γάλα με βγάλ. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Για αυτούς που αγαπάς. Φρέσκο γάλα με βγάλ από τη Μακεδονία. Τώρα με φρέσκια εμφάνιση. Το αγαπημένο σας Qashqai, τώρα και με diesel κινητήρες 1500 και 1600 κυβικά με 130 άλογα, 2x4 και 4x4. Νέο Nissan Qashqai, δικό σου, από 15.990 ευρώ.